Το Εργατικό Κέντρο της Ρόδου στηρίζει τον αγώνα των εργαζομένων συνολικά της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης. Απαιτεί να ανοίξει άμεσα η δημόσια ραδιοτηλεόραση και επιπλέον απαιτούμε να μην διανοηθούν να κλείσουν την Άρα Ρόδου, ένα σταθμός ο οποίος εκπέμπει από τα Δωδεκάνησα και εκπροσωπεί τη φωνή των ακριτών σε όλη την Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι ένα έγκλημα που πάει να συντελεστεί αυτή τη στιγμή, το οποίο θα πρέπει να το σταματήσουμε και με τους αγώνες μας. Το Εργατικό Κέντρο θα είναι παρόν σε όλους τους αγώνες των εργαζομένων για να μην κλείσει η Άρα της Ρόδου. Εδώ πλέον δεν είναι ειδικότερα κλαδικά ζητήματα. Εδώ είναι η ίδια επιβίωση της χώρας και των εργαζομένων. Και πρέπει όλοι μαζί οι Έλληνες πολίτες αυτές οι πολιτικές να τις καταδικάσουν και να πάρουμε έναν άλλο δρόμο. Ένα δρόμο της πραγματικής ανάπτυξης των εργαζομένων. Ένα δρόμο που να δίνει όραμα στον Έλληνα και ελπίδα στη νέα γενιά. Δεν μιλάω πλέον σαν δημοτικός αστυνομικός, μιλάω πλέον σαν ένα ακόμα υποψήφιο θύμα αυτής της περίφημης μάχης που τέλος πάντων δίνουμε. Εγώ θέλω να εκφράσω τη συμπαράστασή μου, αλλά και τη θλίψη μου και την πικρία μου και την οργή μου, τουλάχιστον ό,τι απέμεινε ας προσπαθήσουμε όλοι μαζί να το σώσουμε για τα παιδιά μας. Οι εργαζόμενοι της Έρα Ρόδου επιμένουν να υπερασπίζονται τις ελληνικές συχνότητες με ήθος και αξιοπρέπεια, επιμένουν να υπερασπίζονται μια ιστορία 60 χρόνων. Ζητάμε ανοιχτή και ελεύθερη ΕΡΤ με την Έρα Ρόδου να συνεχίσει να διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, παρέχοντας το αγαθό της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας σε μια εθνικά ευαίσθητη περιοχή. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω όλα τα σωματεία και τους συλλόγους που βρέθηκαν αυτό το μήνα κοντά μας από την πρώτη στιγμή και φυσικά τους καλλιτέχνες που για άλλη μια βραδιά βάζουν τη δική τους πινελιά στη σημερινή μας μουσική διαμαρτυρία. Είμαστε εδώ για να μην συγγύσει η ΕΡΤ και η Άρα Ρόδου. Θα συνεχίσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ξεφορτώνουν στην Κεσαριανή πως έγινε με τούτο τον αιώνα και γύρισε καπάκι η ζωή, πως το φεραίνει η μοίρα και τα χρόνια να μην ακούσεις έναν ποιητή.
στολίνει το κουβάρι. Ποιος είναι καπετάνιος στα βουνά, ποιος είναι την αγάπη και τη χάρη και στις μυρτιές του αδυσεριανά. Όλα ματένια λόγια στο χορτάρι, πως βρίσκει για την άλλη τη γενιά.